Καλησπέρα σας. Κάθε χρόνο όταν κάνουμε αυτό το φεστιβάλ έχουμε καθιερώσει να βρεβεύουμε τραγουδιστές και καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Μουζάκι και φέτος ήταν η χρονιά της Έλληνας. Βέβαια θα μου πείτε τώρα πώς κολλάει η Έλληνα Παπαρίζου σε ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής. Σε ένα επεισόδιο που είδα στο Voice, ένα αγόρι σηκώθηκε και τραγούδησε ένα δημοτικό και βλέπω την Έλληνα να κατασυγκινείται και να πατάει το κουμπί και να γυρνάει και να συγκινημένει και να λέει αυτό μου θυμίζει τις ρίζες μου. Έλληνά μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε γιατί έφτασες στην Ελλάδα, τη χώρα μας και τον τόπο μας στο number 1 θέση της Ευρώπης. Δύο φορές. Μία στην πρώτη θέση και μία στην τρίτη θέση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρότασή μου να τραγουδήσεις με τα παιδιά του Οδείου. Σε ευχαριστώ ακόμα περισσότερο γιατί έκατσες δύο ώρες μαζί τους, έκανες πρόβες μαζί τους και αυτή η εμπειρία θα τους μείνει χαραγμένη για πάντα στο μυαλό τους. Το να τραγουδήσουν με ένα σημαντικό καλλιτέχνη, με ένα superstar καλλιτέχνη, είναι θα είναι αυτός εμπειρία ζωής. Καλωσορίζουμε στο Μουζάκι τη νούμερο 1 Ελληνίδα, μουζακιώτισσα και Ευρωπαία καλλιτέχνηδα, την Έλληνα την Παπαρίζου. Την πρέσβυρα της περιοχής μας σε όλο τον κόσμο. Γιατί πραγματικά, Έλενα, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, διαφημίζεις το Μουζάκι, τη Βατσουνιά, την Οξιά, την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια η Έλληνα δεν ξεχνά μόνο την καταγωγή της, αλλά και η ψυχή της χτυπάει και η καρδιά της για το Μουζάκι και για την περιοχή μας. Και για να δείτε το χαρακτήρα της, ακούσατε τι είπε πριν η πρόεδρος. Πήγε στο δημοτικό μας Οδείο, τραγούδησε, έκανε πρόβα με τα παιδιά και ξέρετε τι σημαίνει για αυτά τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική, να έχουν δίπλα τους, να έχουν κοντά τους, να έχουν ως συμπροταγωνιστή τους τη νούμερο 1 καλλιτέχνηδα της Ελλάδας, την Έλληνα την Παπαρίζου. Πόσο μεγάλη αξία, αλλά και ταυτόχρονα θάρρος δίνει σε αυτά τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας που είσαι σήμερα εδώ. Οφείλαμε και εμείς να έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία της τιμής και της βράβευσης μιας μεγάλης καλλιτέχνηδας, μιας μεγάλης εκπροσώπου της περιοχής μας. Σήμερα είναι η ευκαιρία να το κάνουμε και θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία ολωνών σας εδώ, αν μη τι άλλο, αποτελεί τιμή και αναγνώριση για αυτό το άξιο τέκνο της περιοχής μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και σε εσάς, κύριε Τσιρογιάννη. Όταν ήμουν μικρή και ερχόμουν στην Ελλάδα, μικρή, γιατί είχα μια θεία που έμενε στο Βόλο, τη θεία μου τη Βυσσαρία, και έλεγα, μαμά, πρώτα να πάμε σκάλασσα, δεν μπορούσα να πω θάλασσα, πρώτα θα πάμε σκάλασσα και μετά να πάμε Ελλάδα. Ποια ήταν η Ελλάδα για μένα? Για μένα είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ και που επίσης είναι μέσα στα πλαίσια ενός μουσικού φεστιβάλ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η μουσική είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παιδείας. Πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι υπέροχοι δάσκαλοι όμως, με τρομερές σπουδές. Παιδιά, νιώθετε έτοιμοι? Έτσι, μπράβο. Εγώ λέω να τραγουδήσουμε. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και συνήθως το πολύ ομιλητό. Εγώ δεν είμαι καλή. Προτιμώ να τραγουδάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλενα, είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος, ο Μακαρίτης, ο πατέρας σου, από εκεί που μας βλέπει, γιατί υπήρξε για μένα εξαιρετικός φίλος, σημαντικός υποστηρικτής και συνοδοιπόρος όλα αυτά τα χρόνια που πολιτεύουμε στο Μουζάκι, και περήφανος θα είναι. Εννοείται. Και θα αγαλιάζει η ψυχή του. Εννοείται. Να είσαι καλά, Έλενα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και εμείς. Αγαπώ πολύ. Πολύ. Τώρα. Ευχαριστώ. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Σ' είδα στον ύπνο μου με κοινούς να παλεύεις. Του
Τους εφιάλτες που τους νίκησες μου λες. Έχεις τον τρόπο το μυαλό να γαλιντεύεις. Μα είναι η μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι η μισή αγάπη πλέον να με θες. Αν με δεις συντροφιά μου δες. Σκίζω σελίδες, γράφω υπερβολές. Τους φίλους σου ρωτώ, σε αναζητώ. Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ. Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ. Σε χέρια λωνό. Στην αναμονή σου το μυαλό μ' από κατακουδάει την μπαλάντα των τρελών. Κατακουδάει την μπαλάντα των τρελών. Πάμε δυνατά! Θα με δεις να καίω στα ποτιά. Σίγουρα ξέρω, αλλά θα πούμε και ένα που ήταν από την προηγούμενη γενιά. Γιατί έχει ένα πολύ θετικό μήνυμα και αυτό ευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Και εμείς, και εγώ δηλαδή, σαν Έλενα, και το Δημοτικό Οδείο και όλοι οι δάσκαλοι να έχουμε όλοι φως στην ψυχή και όλα τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Γιατί τα καλύτερα πάντα έρχονται. Πάμε το φως στην ψυχή, παιδιά! Ναι! Θυμάμαι μια φορά που ορκιζόσουν. Πως ό,τι κι αν συμβεί θα μ' αγαπάς. Και τώρα λες πως όλα έχουν τελειώσει. Πως χάθηκε η μαγεία πια για μας. Μα εγώ πιστεύω ακόμα ότι είμαστε ένα. Τα όνειρα θα βγουν αληθινά. Στην αγάπη δώσουμε μια ελπίδα. Να δεις ότι τα πάντα ξεπερνά. Για να